Είναι μια τέτοια περίπτωση και ευχαριστώ θερμά από καρδιάς τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι μαζί μας. Και Ταβερναράκη, καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Το οποίο είναι, ξέρετε, είναι διτό το ενδιαφέρον. Έχει να κάνει και με τη δική σας ερευνητική δουλειά, αλλά και με την ερευνητική δουλειά που κάνει το ίδιο το ΙΤΕ. Και το λέω γιατί κι εσείς έχετε, πέρα από την, από τα εχέγγυα τέλος πάντων της, ως προεδρεύων στο ΙΤΕ, τα εχέγγυα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας είναι σε αυτή τη θέση. Ναι, είναι μεγάλη τιμή για μένα βέβαια. Είναι η πρώτη φορά, όπως είπατε, που ένας Έλληνας είναι στο τιμόνι του EIT, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας. Μέσα από αυτή τη θέση βέβαια και εγώ θέλω να προσπαθήσω όσο περισσότερο γίνεται να βοηθήσω τη συμμετοχή της χώρας στους θεσμούς αυτούς της Ευρώπης, από όπου μπορούν να επιληθούν οι Έλληνες επιστήμονες, όχι όμως μόνο οι επιστήμονες, αλλά ακόμα και οι άνθρωποι που θέλουν να ιδρύσουν. Ναι. Πριν μιλήσουμε για την έρευνα στην Ελλάδα και πριν μιλήσουμε για το ΙΤΕ, δώστε μας λιγάκι το πλαίσιο της δικής σας έρευνας, που νομίζω έχει να κάνει με θέματα που αφορούν γονιδιώματα, αφορούν DNA, αφορούν το γύρας. Και από όσο μπόρεσα να διαβάσω τα προηγούμενα 24 ώρα, είστε σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο αυτής της έρευνας. Ναι, πράγματι, όπως είπατε, στο εργαστήριό μας μελετούμε κυρίως τα φαινόμενα νευροεκφυλισμού και παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Νευροεκφυλισμός είναι ένα φαινόμενο απώλειας νευρικών κυττάρων, όπως για παράδειγμα στην νόσο Αλσχάιμερ ή και σε άλλες νευροεκφυλιστικές νόσους που σχετίζονται με τη γύρανση, την νόσο Πάρκινσον και πολλές άλλες. Προσπαθούμε λοιπόν να μελετήσουμε τους μοριακούς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για το θάνατο των νευρικών κυττάρων. Γιατί αν μπορούμε να ελπίζουμε ποτέ ότι θα επέμβουμε θεραπευτικά, γιατί όπως ξέρετε δεν υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες αυτή τη στιγμή για τις περισσότερες νευροεκφυλιστικές νόσους, θα πρέπει καταρχήν να καταλάβουμε το μηχανισμό. Και αυτός είναι ο στόχος της έρευνάς μας στο εργαστήριο. Ναι, ναι. Και αυτό σημαίνει ότι ο απότερος στόχος είναι το γύρας. Δηλαδή βάζω το μεγαλύτερο πλαίσιο, αφήνοντας τις νευροεκφυλιστικές νόσους και καταλήγοντας στο τελικό που είναι το γύρας. Προφανώς η γύρανση επίσης είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο βιολογικό. Μελετάται σε όλο τον κόσμο, σε εργαστήρια στην Αμερική, στην Ευρώπη και βέβαια και στο δικό μας το εργαστήριο. Εκείνο που μας ενδιαφέρει καταρχήν είναι να καταλάβουμε πώς σχετίζεται η γύρανση με αυτές τις παθολογικές καταστάσεις. Όχι τόσο πολύ για να αυξήσουμε τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου, αλλά κυρίως για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στις μεγάλες ηλικίες, να έχουμε δηλαδή γύρας ελεύθερο από παθολογία, να μην έχουμε παθολογικές καταστάσεις που τώρα μας ταλανίζουν, γιατί έχουν γίνει πλέον συχνές. Ναι. Παλιά τέτοιου είδους νευροεκφυλιστικά νοσήματα ήταν σπάνια, γιατί απλά δεν ζούσαμε τόσο πολύ. Ναι, ναι. Δεν ζούσαμε αρκετά για να προφτάσουμε να αρρωστήσουμε. Τώρα όμως υπολογίζεται μάλιστα ότι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι στις επόμενες δεκαετίες η νόσος Αλσχάιμερς, ο επιπολασμός της νόσου αυτής, θα πάρει διαστάσεις πανδημίας. Πάνω από 110-120 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα πάσχουν από αυτή την ασθένεια. Μάλιστα. Θα είναι δηλαδή η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τώρα πάμε λιγάκι για την έρευνα στην Ελλάδα. Διαβάζω όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, τον προϋπολογισμό που υπάρχει για την έρευνα στην Ελλάδα είναι από τους χαμηλότερους, ίσως χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει αντανάκλαση στα ερευνητικά Ινστιτούτα, τα ελληνικά και κυρίως στο ΙΤΕ. Ναι, πράγματι αυτό που το θέμα που θίγεται είναι ένα πολύ καυτό θέμα για μας τους ερευνητές, τους επιστήμονες στην Ελλάδα και όχι μόνο αυτούς που εργάζονται σε ερευνητικά κέντρα, αλλά και στους καθηγητές των πανεπιστημίων, γιατί η έρευνα είναι ένας χώρος, θα έλεγα, ενιαίος. Δεν αφορά μόνο τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, αφορά και τα πανεπιστήμια. Ασφαλώς. Οπότε πραγματικά αυτό που θα θέλαμε ως ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας είναι να δούμε να αυξάνεται η χρηματοδότηση. Έχουν γίνει βήματα,
μπορώ να πω, τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δηλαδή δει αύξηση της χρηματοδότησης, αλλά και πάλι παραμένουμε σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ειδικά τις χώρες του Βορρά. Υπολοιπόμαστε πολύ. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, ερευνητικά κέντρα ειδικά, δεν έχουν χρηματοδότηση για τα λειτουργικά τους έξοδα. Δηλαδή για να πληρωθεί η ΔΕΗ, για παράδειγμα, το κόστος ενέργειας. Αυτό δημιουργεί τεράστια πίεση στα ερευνητικά κέντρα να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και αποσπά στην ουσία πόρους από την ίδια την ερευνητική διαδικασία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να δούμε ακόμα περισσότερη αύξηση της χρηματοδότησης. Από τις προτεραιότητες που έχετε βάλει από τα ερευνητικά εργαστήρια που υπάρχουν στο ΙΤΕ, ποιο θα ξεχωρίζατε και ποιο θεωρείτε ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία όπου θα έχουμε κάποια στιγμή κάποια αποτελέσματα ερευνητικά τα οποία θα έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα πάνε την ερευνητική επιστήμη ένα βήμα πιο πέρα. Πιστεύω ότι η σύγχρονη έρευνα είναι διεπιστημονική. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό όλο και περισσότερο. Δεν μιλάμε πια για έρευνα, για παράδειγμα, στη βιολογία, στη φυσική, στη χημεία, στην πληροφορική. Οι επιστήμες αυτές έχουν έρθει πολύ κοντά, γιατί οι σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η επιστήμη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα από μία μόνο επιστήμη, όπως η βιολογία, για παράδειγμα. Χρειάζεται συνεργασία όλων των επιστημών. Αυτό είναι που εμείς καλλιεργούμε στο ΙΤΕ και έχουμε και το πλεονέκτημα κάτω από την ίδια στέγη να υπάρχουν όλα αυτά τα ερευνητικά ιδρύματα που και εσείς αναφέρατε στην αρχή, έτσι ώστε να έχουμε και συνεργασίες ανάμεσά τους. Αυτό είναι που θέλουμε να αναπτύξουμε περισσότερο, τη διεπιστημονικότητά μας, τη συνεργασία των Ινστιτούτων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ανταγωνιστική έρευνα που χρειάζεται για να εξασφαλίζουμε και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές πηγές ή άλλες διεθνείς πηγές, που για μας τουλάχιστον είναι απολύτως απαραίτητο. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και στο πλαίσιο της έκρηξης της τεχνολογίας με νέα εργαλεία, με νέες μεθόδους, είναι με τα δεδομένα που υπάρχουν τα οικονομικά, θέλω να πω, είναι συμβατή η έρευνα στην Ελλάδα με τα εργαλεία που αναπτύσσει η επιστήμη παγκοσμίως, έτσι, και κυρίως, το ξαναλέω, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η ψηφιακή επανάσταση, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά? Νομίζω ότι μπορούμε πολύ εύκολα να παρακολουθήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Βέβαια, αυτό που χρειαζόμαστε, και το είπαμε πριν, είναι μεγαλύτερη επένδυση στην έρευνα. Ναι. Μεγαλύτερη χρηματοδότηση, εθνική χρηματοδότηση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό περιβάλλον για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και επιστήμονες της διασποράς, Έλληνες επιστήμονες από το εξωτερικό, που θα μας φέρουν και όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες. Ήδη όμως υπάρχει δραστηριότητα και στην Ελλάδα. Ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ανταγωνιστική, αρκεί να υπάρχει η σωστή στήριξη, ναι, η σωστή συνεπής και συνεχής στήριξη από την πολιτεία. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη σύντομη αναπεριεκτική κουβέντα μας. Ευχές πολλές, καλές γιορτές και ευχές και για το ίδιο το Ινστιτούτο και για την προσωπική σας δουλειά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως είπα, για το ενδιαφέρον σας, που είναι εξαιρετικά χρήσιμο, γιατί ενημερώνεται έτσι η κοινωνία της χώρας για την αξία της έρευνας, για την αξία της επιστήμης. Και κυρίως, ξέρετε, σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Και κυρίως, ξέρετε, νέα παιδιά τα οποία είναι φοιτητές σήμερα και οι οποίοι αύριο βλέπουν τον εαυτό τους ενδεχομένως και σε κάποιο ερευνητικό κέντρο. Ξέρουν ότι τουλάχιστον υπάρχουν υποδομές. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Αυτούς θέλουμε να εμπνεύσουμε. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά.